στρατηγικές επενδύσεις. Ποιος δεν τις έχει χρησιμοποιήσει, παραδείγματος χάρη Αττική Οδός. Πολύ καλό το παράδειγμά σας, κύριε Υπουργέ. Πραγματικά. Γιατί ακριβοπληρώνουμε διόδια, είναι ιδιωτικοί δρόμοι και μάλιστα όταν δεν περνούν αυτοκίνητα για να κόβουν πανάκριβα διόδια, όπως έγινε με το lockdown, αλλά και την εποχή των μνημονίων με την ακρίβεια της βενζίνης, τότε αποζημιώσατε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ με εκατοντάδες εκατομμύρια τους μεγαλοεργολάβους των διοδίων. Για αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος. Αν και μέσα σε 3 χρόνια είχαν κάνει απόσβεση. Για αυτούς όμως που είχαν χρέη και έχασαν τη δουλειά τους, τι αναπλήρωση κάνατε? Πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Να, γι' αυτό είναι ταξική και άδικη η πολιτική σας. Τώρα σε ό,τι αφορά τις υπουργικές τροπολογίες που δεν τοποθετηθήκαμε. Του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι θετικό το άρθρο 3 για την απαγόρευση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάναβης και το υπερψηφίζουμε. Θεωρούμε ότι με αυτό το άρθρο μπαίνει μια σχετική ασφαλιστική δικλίδα στη φαρμακευτική κάναβη. Επίσης θετικό και υπερψηφίζουμε το άρθρο 4 που αφορά τον καθορισμό της αφορολόγητης, ανεγχώρητης και ακατάσχετης επιδότησης της δράσης ηλιανικό για να ενισχυθούν επιχειρήσεις του λιανεμπορίου. Εκφραζόμαστε με το παρόν στα άρθρα 6, 7 και 8 και καταψηφίζουμε τα υπόλοιπα. Συνολικά λοιπόν εκφραζόμαστε με το παρόν στην τροπολογία. Για την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών την καταψηφίζουμε. Κάνετε ανακατανομή στις πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, πάντα υπέρ του κεφαλαίου, μεταφέροντας ακόμα και πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτά αφαιρούνται από πόρους που θα μπορούσαν να πάνε σε σύγχρονες σχολικές αίθουσες και όχι κοντέινερ, σε αντιπλημμυρική προστασία και άλλες υποδομές για το κοινωνικό σύνολο. Ζητήσαμε να ψηφίσουμε ανεξάρτητα και ξεχωριστά για το άρθρο 7 και για άλλα άρθρα. Δεν έγινε δεκτό και δεν μας δίνεται το δικαίωμα να διαφοροποιήσουμε την ψήφο μας. Τέλος, για την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, την καταψηφίζουμε. Για το άρθρο 1 της ΠΡΚΑΛ, πραγματικά ένα τεράστιο φιλέτο γης που καλύπτει το 20% της περιοχής του Ημιτού, δίνεται στους επιχειρηματικούς ομίλους, θα αναλάβουν κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη από την εκμετάλλευση μελλοντικών εγκαταστάσεων. Βάζεται νέα πολυόροφα κτίρια σε μια πυκνοδομημένη περιοχή της Αττικής. Ωστόσο, για το άρθρο 4, για τη ρημοτομική διευθέτηση των μετέωρων μιας λαϊκής γειτονιάς του Δήμου Παύλου Μελά, εκφραζόμαστε με το παρόν. Το άρθρο 5 είναι απαράδεκτο, συνολικά καταψηφίζουμε.